Πρωτού χορηγήσουμε ένα φάρμακο από το στόμα, διαβάζουμε προσεκτικά την ιατρική συνταγή. Επίση, εφαρμόζουμε τι πρώτε πέντε βασικέ αρχέ ορθή χορήγηση φαρμάκων και στη συνέχεια την έκτη αρχή, την τεκμηρίωση, όπω επιδεικνύεται στο βίντεο Δεξιοτήτων, διασφαλίζοντα τι έξι βασικέ αρχέ ορθή χορήγηση φαρμάκων. Προετοιμάζουμε τα φάρμακα για έναν ασθενή κάθε φορά. Παίρνουμε το σωστό φάρμακο από το αυτόματο σύστημα διάθεση ή από το σιρτάρι του και συγκρίνουμε την ετικέτα του με διάγραμμα νοσηλεία του ασθενού. Εάν η δόση που αναφέρεται στον περιέκτη διαφέρει από τη δόση που έχει ζητηθεί, επιβεβαιώνουμε τη σωστή ποσότητα που πρέπει να χορηγήσουμε και παίρνουμε το σωστό αριθμό ταμπλετών ή καψουλών μέσα στο κύπελο χορήγηση. Σε περίπτωση ταμπλέτα μία δόση ή κάψουλα, απλώ τοποθετούμε το σκεύασμα απευθεία μέσα στο κύπελο χορήγηση χωρί να το ξετυλίξουμε. Εάν οι ταμπλέτε και οι κάψουλε είναι να δοθούν ταυτοχρόνω, χρησιμοποιούμε το ίδιο κύπελο χορήγηση εκτό από φάρμακα που απαιτούν προαξιολόγηση πριν από τη χορήγηση. Για ασθενεί με δυσκολία στην κατάποση, κονιορτοποιούμε την ταμπλέτα με ειδικό εργαλείο, εφόσον δεν αντεδείκνεται για το συγκεκριμένο σκεύασμα, όπω είναι οι παρατεταμένε δράσει ή αποδέσμευση ταμπλέτε. Στη συνέχεια, αναμειγνύουμε τη σκόνη με μικρή ποσότητα τροφή, όπω η αποδέσμευσης ταμπλετε στη συνεχεια αναμειγνυουμε τη σκονη με μικρη ποσοτητα τροφη οπω η φρουτοκρεμα Για ασθενή που χρειάζεται το μισό από μία προχαραγμένη ταμπλέτα, κόβουμε την ταμπλέτα στη μέση με ένα μαχαιρίδιο ή με τα χέρια μα γάντια. Ανάλογα με την πολιτική του νοσοκομείου, πετάμε την υπόλοιπη μισή ή την ξαναβάζουμε στο αρχικό τη κουτάκι. Όπω σε όλα τα φάρμακα, ελέγχουμε την ημερομηνία λήξης. Για να προετοιμάσουμε ένα υγρό φάρμακο, ανακοινούμε αργά το φιαλίδιο. Εάν το φάρμακο είναι σε φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων, αφαιρούμε το πόμα. Με το βαθμονομημένο κύπελο χορήγηση στο ύψο των ματιών, ρίχνουμε το υγρό διάλειμμα ή φάρμακο στο προβλεπόμενο επίπεδο. Εάν το υγρό διάλειμμα ή φάρμακο είναι αποχρωματισμένο ή θολό, το απορρίπτουμε. Βεβαιωνόμαστε ότι μετράμε τη στάθμη του υγρού διαλύματο ή φαρμάκου. Βεβαιωνόμαστε επίση ότι το ποτήρι είναι σε οριζόντια θέση ώστε να πάρουμε ακριβή μέτρηση. Στη συνέχεια σκουπίζουμε τα χείλη και το λαιμό του φιαλιδίου με μία χαρτοπετσέτα και ξανακλίνουμε το φιαλίδιο. Εάν η δόση που ζητείτε είναι μικρότερη των 5 ml, παίρνουμε την ποσότητα με μία σύριγγα στόματος. Όπω σε όλα τα φάρμακα, ελέγχουμε την ημερομηνία λήξη. Όταν πρέπει να χορηγήσουμε μία ελεγχόμενη ουσία όπω ένα οπιούχο, επιβεβαιώνουμε ότι το αυτόματο σύστημα καταγράφει τη χρήση του. Στη συνέχεια, συγκρίνουμε διάγραμμα νοσηλεία του ασθενού με τα ετοιμασμένα φάρμακα, διαβάζοντα άλλη μία φορά τι ετικέτε. Δεν αφήνουμε τα φάρμακα ποτέ χωρί επιτήρηση. Κύριε Μαγκή, όλα φαίνονται εντάξει για να πάρετε τα φάρμακά σα. Θα σα τα ετοιμάσω τώρα. Προκειμένου να χορηγήσουμε φάρμακα από το στόμα, αξιολογούμε την κατάσταση του ασθενού μα, παίρνοντα το σφιγμό του ή την αρτηριακή του πίεση, αν χρειάζεται. Δίνουμε τα φάρμακα στον ασθενή τη σωστή χρονική στιγμή και τον ταυτοποιούμε σύμφωνα με την πολιτική του νοσοκομείου. Αφού εξηγήσουμε τη δράση και την αιτία για τη χορήγηση κάθε φαρμάκου, αφήνουμε τον ασθενή να μα κάνει ερωτήσει σχετικά με αυτά. Θα σα δώσω την σήμερα για την καρδιά σα. Ένα μαλακτικό κοπράνων, πρεντνισόν και ένα σιρόπι για το βήχα. Έχετε κάποια ερώτηση? Όχι, καταλαβαίνω τι είναι αυτά. Με τον ασθενή σε καθιστή ή πλάγια κατακεκλημένη θέση, χορηγούμε τα χάπια με το ρόφημα που προτιμά. Εάν το επιθυμεί, τον αφήνουμε να κρατήσει τα χάπια με τα χέρια του πριν τα τοποθετήσει στο στόμα του. Εάν ο ασθενής δεν μπορεί να κρατήσει τα φάρμακά του, τοποθετούμε το κουταλάκι το κύπελο στα χείλη του και απαλά το κάθε φάρμακο στο στόμα του ένα κάθε φορά. Δεν πιαζόμαστε και δεν πιέζουμε τον ασθενή με τα φάρμακα. Σε περίπτωση υπογλώσιου φαρμάκου, ζητάμε από τον ασθενή να τοποθετήσει το φάρμακο κάτω από τη γλώσσα. Σε περίπτωση φαρμάκου που λιώνει στο στόμα, ζητάμε από τον ασθενή να τοποθετήσει το φάρμακο μεταξύ οδοντικού φραγμού και έσω επιφάνεια τη παριά. Κύριε Μαγκή, έχω εδώ ένα φάρμακο για τη στηθάνχη και πρέπει να πάει κάτω από τη γλώσσα σα. Ανοίξτε το στόμα σα. Στου δύο αυτού τύπου φαρμάκου, ενημερώνουμε τον ασθενή ότι θα πρέπει να τα αφήσει να διαλυθούν εντελώ, ενώ τον προειδοποιούμε να μην τα καταπνιεί. Δεν το μασάμε ούτε το καταπίνουμε. Να λιώσει κάτω από τη γλώσσα μα. Παρόμοια, προειδοποιούμε τον ασθενή να μην μασίσει και να μην καταπιεί την παστίλια. Προκειμένου να χορηγήσουμε ένα φάρμακο σε σκόνη, το αναμειγνύουμε με κάποιο υγρό δίπλα στον ασθενή και του το δίνουμε να το πιει. με σκόνη ή αναβράζουν δυσκείο αμέσως μόλις διαλυθεί εντελώς. Κυρία Γκρυρ, θα σας δώσω λίγο ακόμα φάρμακο. Πιείτε μια γουλιά από αυτό. Μπορείτε να ανοίξετε το στόμα σας για να δω ότι όλα αυτά τα χάπια... Μένουμε με τον ασθενή μέχρι να καταπιεί όλα τα χάπια του, το καθένα ξεχωριστά. Του ζητάμε να ανοίξει το στόμα του αν δεν είμαστε σίγουροι ότι κατάπιε όλα τα φάρμακα. Κύριε Μαγκή, θα σα δώσω σε λίγο ένα φάρμακο που ίσω σα προκαλέσει ναυτία και γι' αυτό θα ήθελα να φάτε μερικά κρακεράκια τώρα. Σε περίπτωση φαρμάκου που δεν πρέπει να δοθεί με άδειο το στομάχι, προσφέρουμε μερικά κρακεράκια ή σνακ εάν δεν αντεδείκνετε. Κύριε Μαγκή, έχω ένα ενημερωτικό φυλάδιο εδώ σχετικό με τα φάρμακά σα, το οποίο θα σα αφήσω. Ω μέρο τη συνεχιζόμενη φροντίδα, επιβεβαιώνουμε ότι ο ασθενή καταλαβαίνει τη δράση του κάθε φαρμάκου που παίρνει.